Η Σαλμόνη βρίσκεται σε απόσταση 9 χιλιόμετρων από τον πύργο, ανάμεσα στην Εθνική Οδό Πύργου Ολυμπίας και τον Αλφιό Ποταμό. Κτισμένη σε υψόμετρο πάνω από 50 μέτρων, διαθέτει περί τους 600 μόνιμους κατοίκους που στην συντριπτική τους πλειοψηφία ασχολούνται με την καλλιέργεια πορτοκαλιών και ελιών. Η αρχαία Σαλμόνη αναφέρεται ως μία από τις 8 επίσημες πόλεις της αρχαίας Πισάτιδας, η οποία σύμφωνα με τη μυθολογία ιδρύθηκε από το Σαλμονέα που μετανάστευσε στην Ήλιδα από τη Θεσσαλία. Από το μεγαλύτερο μέρος του χωριού επισκέπτης μπορεί να αντικρίσει την κοιλάδα του Αλφιού και τα γειτονικά χωριά, απολαμβάνοντας ξεχωριστές εικόνες που δεν χορταίνουν το βλέμμα. Η θέα από το προφήτη Ηλία θα αποζημιώσει όποιον την επισκεφθεί. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Σαλμόνης, Βασίλης Βέρας, αναφέρθηκε στην κάμερα της ΣΟΡΤ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το χωριό. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το χωριό είναι η αγροτική οδοποιία, η εσωτερική οδοποιία, είναι ο κοινοτικός φωτισμός και τα αγιακά απορρίμματα. Αυτά τα τελευταία χρόνια είχαν βαλτώσει, είχαν τελματώσει. Εμείς τους τελευταίους 15 μήνες που έχουμε αναλάβει, μέσα σε συνεργασία πάντα με το Δήμο Πύργου, έχουμε δώσει κάποιες λύσεις και χωρίς βέβαια να έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα και ευελπιστούμε στη συνέχεια να δώσουμε ακόμα περισσότερες λύσεις και να κάνουμε τη Σαλμόνη μας ακόμα πιο καλή. Να κάνουμε καλύτερη τη Σαλμόνη. Ένα έργο που θα μπορούσε να δώσει μεγάλη ζωντάνια στο χωριό μας θα ήταν η κατασκευή ενός γηπέδου, ενός γυμναστηρίου, έτσι που τόσα χρόνια το ζητάμε και δεν έχει γίνει. Βέβαια, ο Δήμαρχος μας έχει υποσχεθεί ότι θα γίνει. Ο τωρινός Δήμαρχος μας έχει υποσχεθεί ότι θα γίνει. Θα μπορούσε να γίνει ένα αποχετευτικό, το οποίο δεν έχουμε. Λειτουργούμε ακόμα με τους καθιερωμένους βόθρους το χωριό. Και η εσωτερική οδοποιία, η οποία δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η Ανδριάννα Μπουροπούλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαλμονέων Παράδοσης, έκανε αναφορά στο όραμά τους. Στόχος του Πολιτιστικού Συλλόγου ήταν να δώσουμε μια νέα πνοή ζωής στο χωριό, να κρατήσουμε τους κατοίκους εδώ, οι οποίοι ζουν και η καθημερινότητά τους ήταν λίγο μονότονη, όπως σε κάθε χωριό. Βέβαια, δεν μας επιτράπει λόγω των συνθήκων. Βάζουμε την υγεία όλων πάνω απ' όλα. Η κατάσταση με την πανδημία είναι πολύ δύσκολη, λέει ο διοκτήτης καφέ στην πλατεία της Σαλμόνης, Βασίλης Περδούλης. Η κατάσταση είναι δύσκολη, επειδή κιόλας έχουμε τώρα τις γιορτές, ο κόσμος πηγαίνει για ελιές. Πιστεύω ότι κάτι πρέπει να γίνει για να αλλάξει. Η κυρία Εφροσύνη Μπουροπούλου, ιδιοκτήτρια Mini Market, περιγράφει στην ΟΡΤ πως η δουλειά έχει αυξομοιώσεις. Η δουλειά είναι μια πάνω μια κάτω. Υπήρχαν καλύτερες εποχές, τώρα λόγω της κρίσης που είχαμε πριν 10 χρόνια, λόγω της πανδημίας τώρα τόσους μήνες, έχει πέσει η δουλειά, δεν ήταν αυτή που ήταν. Ο κόσμος βέβαια μας στηρίζει, όσο μπορεί βέβαια. Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας, πρόεδρος Σαλμόνης, Ανδρέας Γιαννακόπουλος, έκανε αναφορά στην ιστορία της ομάδας και επικεντρώθηκε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με το γήπεδο. Είναι ένα αγκάθι σε εμάς, γιατί είναι το μοναδικό γήπεδο στο Δήμο Πύργου, το οποίο έχει μείνει χωρίς χλωοτάπητα. Είναι με χαλέκι κάτω, άμμο, το οποίο πέρα τα πέμπει σε άλλες εποχές. Ναι, είναι πάρα πολύ παλιό. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά στο χωριό τα οποία παίζουν, αθλούνται. Έχει και γήπεδο μπάσκετ εκεί, το οποίο και αυτό τώρα πιστεύουμε ότι θα βοηθηθούμε να το φτιάξουμε και αυτό. Αλλά το να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί σε άλλα χωριά να παρακαλάμε δεν είναι σωστό και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή το γήπεδο. Ο Χρήστος Σκυλάκος, ιδιοκτήτης ελαιοτριβίου, μας μίλησε για την ελαιοπαραγωγή. Η συγκομιδή μέχρι τώρα εξελίσσεται ομαλά. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τα εργατικά χέρια που είναι σε έλλειψη. Υπάρχει πάντως στην περιοχή μας. Υπάρχει μια καλή σχετικά παραγωγή. Από παραγωγή είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά από την τιμή καθόλου. Τα πράγματα δεν μας πάνε καλά. Τώρα